Χριστός Ανέστη χαρά μου. Έχουμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα για το τι είναι αμαρτία. Οπότε θα ήταν λυπές αν δεν λέγαμε και το τι είναι αρετή. Η αρετή δεν είναι απλώς το αντίθετο της αμαρτίας, αλλά πρωτίστως είναι μια λέξη την οποία έχουμε ξεχάσει, γιατί τώρα οι άνθρωποι μιλάνε μόνο για την αγάπη. Θα ρίξει και η αρετή δεν είναι κομμάτι της αγάπης. Αλλά επειδή όλοι λένε αγάπη μόνο, λησμονούν ότι η αγάπη έχει και πράξη, έχει και θεωρία, έχει και κατεύθυνση. Και κυρίως η αγάπη πρέπει να συμβαδίζει με την αλήθεια για να υφίσταται. Οι κακές επιδιώξεις των ανθρώπων που προέρχονται από τη θέλησή τους, δηλαδή από επιλογή στην ουσία, από την προαίρεση, έφεραν τώρα την κατάσταση όπως τη ζούμε να είναι παντού πλάνη. Και όταν λέμε παντού πλάνη, φανταστείτε ένα τρένο να βαδίζει μεν, αλλά να του έχουν βάλει τις ράγες που να έχουν κατάληξη στον κρεμό. Θα βαδίσει μέχρι τέλους, αλλά όταν φτάσει εκεί θα γκρεμιστεί το τρένο. Έτσι λοιπόν, στην κατάσταση αυτή που έχουν πέσει πολύ όλα και όλοι, δεν ωφελεί να ανακατεύουμε την κουτάλα της κακίας, αυτό το κάνει μόνο ο κακός, ο νοονοήτων, αλλά πρέπει να φάμε από το φαγητό της αρετής, έτσι ώστε να μας ωφελήσει ακόμα και αυτή η δοκιμασία. Έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές τι είναι η δοκιμασία. Η δοκιμασία είναι μία δοκιμή που μας κάνει δόκιμος. Η δοκιμασία είναι ένα διαγώνισμα που μας δίνει βαθμό. Έτσι θα μας δώσει και εδώ. Ό,τι και να είναι. Δεν μας απασχολεί, γιατί ξέρουμε στην ουσία ότι είναι μία ιστορία όλη αυτή με, όπως λέμε, με κρατούμενα. Δηλαδή δεν είναι αληθινή. Και δεν είναι μόνο η ιστορία γνωστή που λέμε, αλλά είναι και όλα τα άλλα. Βλέπε παραδείγματος χάρη λαθρομετανάστευση ή βλέπε πτώχευση. Γιατί ένας λαός όταν πτωχεύεται, κυβερνάται πιο εύκολα. Εδώ όμως σήμερα που θα μιλήσουμε, θα σας αποδείξω μέσα από τη γλώσσα των πατέρων ότι ο άνθρωπος της αρετής, αυτός που προσπαθεί να έχει αρετή, ούτε πτωχεύεται, ούτε καταδυναστεύεται, ούτε δουλώνεται, ούτε υποδουλώνεται, ούτε και καταλύεται σαν προσωπικότητα. Γιατί η αρετή έχει βάση παντού. Η αρετή αποδεικνύει ότι η κακία δεν είναι αυτόνομη. Και την αρετή όλοι τη θαυμάζουν, ακόμα και αν είναι κακή. Και αυτό εξασφαλίζει τον άνθρωπο της αρετής, έτσι ώστε να νιώθει δυνατός και να νιώθει μετά, δεν το λέμε αυτό σαν το διάβολο, εγωιστικά, αλλά να νιώθει Θεός γιατί. Γιατί είναι του Θεού. Και αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι λοιπόν, αρετή δεν είναι να προτιμούμε ή να περιφρονούμε μάλλον, να προτιμούμε τα πνευματικά και να περιφρονούμε τα γήινα, αλλά αρετή είναι να γνωρίζουμε ότι τα γήινα έχουν ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, τα χρησιμοποιούμε και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να χρειαστεί να τα αφήσουμε. Και εξηγούμε και λέω ότι δεν είναι κακό να φας, να πιεις, να κοιμηθείς, να ζήσεις, να χαρείς, αλλά όταν όλη η ιστορία σου τελειώνει εκεί, τότε δεν βαδίζεις το δρόμο της αρετής, ακόμα και δεν έχεις σκοτώσει, ακόμα και δεν έχεις κλέψει. Είναι λοιπόν έμφυτο αυτό μες στον άνθρωπο. Αυτό που κάνει ο άνθρωπος είναι να αποκαλύψει την προαίρεσή του, η οποία ανάλογα με τη ροπή που έχει, είτε προς το κακό είτε προς το καλό, είναι αυτό που θα εξεταστεί από τον Θεό. Θα προσπαθήσει, θα τη χαρεί, θα κάνει πράγματα καλά, αλλά κυρίως ο Θεός θα δει ότι είχε την προαίρεση αυτή να κάνει και περισσότερα, αλλά δεν κατόρθωσε να κάνει. Είναι λοιπόν η αρετή σύμφωνη με τη φύση μας, γι' αυτό ό,τι είναι κακία είναι παρά την φύση μας. Έτσι, το ίδιο πράγμα είναι και η ασθένεια και η υγεία. Έτσι, ο Θεός μας έδωσε υγεία
Αλλά η ασθένεια πολλές φορές είναι αποτέλεσμα των επιλογών μας που είχαμε να καταστρέψουμε την υγεία μας. Γι' αυτό, αδερφοί μου, είναι προκαταβολικά φυτεμένο στο Θεό, από τον Θεό να ξεχωρίζουμε αυτό που λέμε ότι μας έδωσε με το κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση, τη δυνατότητα να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό. Γι' αυτό δεν ήθελε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα να φάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Γιατί? Γιατί τους είχε προφυλαγμένους. Όταν όμως έφαγαν, άσχετα που ήταν αυτό αμαρτία που έκανα, τους δόθηκε από το δέντρο αυτό να γνωρίζουν το καλό και το κακό. Οπότε μετά θα μπορούσαν να επιλέξουν στη ζωή τους ποιο είναι η αρετή και ποιο είναι η κακία και να τα ακολουθήσουν. Γι' αυτό και λέμε ότι μας έδωσε κρίση ο Θεός. Η κρίση λοιπόν μας φανερώνει μέσα στον εαυτό μας αν μας έλκει η αρετή ή αν μας έλκει η κακία. Τα υπολογίζουμε, τα βάζουμε κάτω και δεν είναι σε καμιά περίπτωση, ξέρετε, κακό να ανακαλύψουμε ότι ο εαυτός μας ρέπει προς την κακία. Όχι. Θα το ανακαλύψουμε και αν όντως έτσι είναι, θα το διορθώσουμε μετά. Με την αρετή εξοικειωνόμαστε με το Θεό, γιατί ο κατεξοχήν ενάρετος είναι ο Θεός, έτσι. Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί τρόποι να εξασκήσεις την αρετή και από πολλές πόρτες να μπεις μέσα, ούτως ώστε κάθε πονηρή σκέψη, έτσι, κάθε θυμό, κάθε κακία, κάθε τι από αυτά που έχουμε πει που αμαυρώνουν την ωραία σου ψυχή, να καταφέρεις εσύ να τα απορρίψεις για να κάνεις την αρετή επιλεκτικά. Μ' αρέσει και το κάνω. Γιατί τη στιγμή αυτή που συζητάμε, να ξέρετε ότι πολλοί κάνουν την αρετή για λόγους επίδειξης, έτσι, και κατορθώνουν πράγματα μόνο και μόνο για λόγους δεύτερους, παραδείγματος χάρη κοινωνικούς. Είμαι καλά, δεν πειράζω κανέναν, για να μου λένε ότι να, ένας καλός άνθρωπος. Δεν λέει κάτι αυτό όμως. Η αρετή έχει άμεση σχέση με τον Θεό, γι' αυτό είναι και το πιο μεγάλο δώρο στον Θεό που μπορούμε να κάνουμε, το πιο μεγάλο τάμα, για να σας υπενθυμίσω και τα σχετικά με τα τάματα. Αν θες να κάνεις ένα τάμα στο Θεό, προσπάθησε να κόψεις μία κακή σου ροπή και να εξασκήσεις το έργο της αρετής και να γίνεις όμοιος με εκείνον. Όπως παραδείγματος χάρη, γινόμαστε όταν είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, αλλά ξέρουμε ότι επιλέγοντας την αρετή προσελκύουμε τη χάρη του Θεού περισσότερο, γιατί εκείνος που προσπαθεί να τηρήσει τις εντολές του Θεού είναι και ο πιο ευγενικός άνθρωπος. Δεν θέλει ο Θεός να του λέμε μεγάλα λόγια, να δείχνουμε την ευγένειά μας έτσι, αλλά θέλει να κάνουμε πράξεις οι οποίες δείχνουν την ευγένεια της ψυχής μας, ότι αυτό το έμφυτο πράγμα που έχουμε μας κάνει και ξεχωρίζουμε και στην πραγματικότητα. Θέλουμε να είμαστε της αρετής, θα το πω έτσι, η οποία αρετή φυσικά έχει πάρα πολλά παιδιά, έτσι, και κυρίως έχει κόρες, να το πω έτσι αν θέλετε, οι οποίες κόρες είναι η ελεημοσύνη, η καλοσύνη, η πίστη, η σωστή πίστη, γιατί σας είχα πει και άλλη φορά έτσι ακροθυγώς ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί χάσαν τη σωστή πίστη γιατί χαλάρωσαν τη ζωή τους πρώτα. Κόψαν τις νηστείες, κόψαν τα μαλλιά τους, κόψαν τις προσευχές, κόψαν εκείνο, κόψαν το άλλο και μετά χάσαν και τη σωστή πίστη. Η προσευχή, έτσι, και η σύνεση και πολλά άλλα πράγματα και η αγάπη φυσικά, την οποία την έχουμε πάντα μες στο μυαλό μας πρώτη, αλλά τελικά είναι τελευταία γιατί πολλά πράγματα μας οδηγούν σε αυτήν, είναι τα παιδιά της αρετής. Το πολύ βασικό όμως, όπως σας εξήγησα, είναι ότι ο Θεός δεν γέννησε καλούς και κακούς, τους γεννάει όλους ίδιους, αλλά μετά μπαίνει η προαίρεση. Η προαίρεση μπορεί να μπαίνει και από τον γονιό, ο οποίος είναι κακός και ένας κλέφτης, παραδείγματος χάρη, κάνει και το παιδί του κλέφτη και ούτω καθεξής. Γι' αυτό, επειδή δεν είναι θέμα τέτοιο, πολύ ελεύθερα μπορούμε να την εξασκήσουμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θέλει να είναι αγαθός, το μόνο που έχει να αντιμετωπίσει είναι το κακό του εαυτό. Τίποτα άλλο. Ακόμα και οι κακοί, σας είπα, θα τον εκτιμήσουν, δεν μπορούν να του κάνουν κακό. Γιατί θα είναι άριστος. Δεν θα φοβάται τον νόμο γιατί δεν παρανομεί. Θα φοβάται την κακία γιατί να μην μπει μέσα του.
Αυτό είναι το βασικό, ξέρετε. Η κακία θα τον πολεμήσει πάλι, ο κακός θα τον πολεμήσει. Αλλά όταν δεν μπει μέσα, να γίνει και αυτός κακός δηλαδή, τότε πάλι ευτυχισμένος θα είναι. Φυσικά έχουμε τα πρότυπά μας και εμείς, γιατί χρειάζονται και πρότυπα στην αρετή και μάλιστα έχουμε τα ακραία πρότυπα, δηλαδή οι Άγιοι μας, οι οποίοι ήταν οι χειρότεροι εγκληματίες, το μεγαλύτερο ποσοστό, πριν γίνουν οι μεγαλύτεροι Άγιοι. Βλέπετε το ακραίο παράδειγμα. Πώς είναι δυνατόν ένας να επιλέξει και να διορθώσει την προαίρεσή του, αφού μπορεί να το κάνει. Βλέπετε, ενώ ήταν πολύ κακός, τώρα έγινε πολύ καλός. Γι' αυτό και όταν λέμε καλό ή όταν ρωτάμε τους άλλους είστε καλά ή μας ρωτάνε είστε καλά, αυτό να ξέρετε για μας έχει την εξής ερμηνεία. Είμαι καλά γιατί βαδίζω το δρόμο της αρετής. Δεν είμαι καλά γιατί βαδίζω το δρόμο της κακίας. Όχι είμαι καλά γιατί έχω λεφτά. Όχι δεν είμαι καλά γιατί δεν μου έκατσε να πάω το ταξίδι που ήθελα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι φυσικά με την ελεύθερη βούλησή τους διάλεξαν να κάνουν κόπους για την αμαρτία. Γιατί και η αμαρτία χρειάζεται κόπους να κάνεις. Και λιώνουν λοιπόν τα παπούτσια τους για την κακία και όχι για την αρετή. Βέβαια είναι λογικό να μην αρέσει κανείς στο Θεό αν δεν του αρέσει η αρετή, έτσι. Αλλά να πούμε και το άλλο, και ποιον άνθρωπο δεν τον αρέσει η αρετή, αλλά και τι κάνει μετά για να την εξασκήσει, έτσι. Είναι ύψιστο λοιπόν αγαθό και όπως σας είπα και πριν στην αρχή, ακόμα και αν κανείς είναι ασθενής ή είναι φτωχός, όταν απαριθμεί τις πράξεις του και βρίσκει ότι έχει ένα καλό δρόμο, τότε είναι πάλι χαρούμενος. Αν απαριθμίσει τις πράξεις όμως και έχει ένα κακό δρόμο, τότε δεν μπορεί να είναι χαρούμενος και προστίθεται και η ασθένειά του πάνω στο κεφάλι του και η φτώχεια του και οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά μας κάνουν να σκεφτόμαστε ότι όταν απουσιάζει η αρετή από τη ζωή μας, όλα τα άλλα είναι περιττά. Τι να τα κάνουμε. Και λεφτά να έχεις, θα τα ξοδέψεις σε κακό σκοπό. Και περιουσίες να έχεις, θα τα ξοδέψεις σε κακό σκοπό. Όταν έχεις αρετή όμως, ακόμα και τα λεφτά σου θα πάνε σε καλό σκοπό, που είναι και το ζητούμενο. Τίποτα δεν είναι τόσο ελεύθερο λοιπόν όσο η αρετή, γιατί βλέπετε γίνεται με την προαίρεσή μας. Ενώ η κακία μας ζητάει και τα ρέστα μετά. Δηλαδή οι αμαρτίες, όπως είχα πει και άλλη φορά, την προηγούμενη φορά δηλαδή, που δεν πολεμιούνται, αυτές μετά ζητάνε να νοικιάσουν ένα δωμάτιο μέσα στην ύπαρξή σου και από εκεί πολεμούν πιο πολύ. Τα πάντα είναι αρετή, έτσι. Ό,τι καλό σκεφτείς αυτή τη στιγμή είναι αρετή. Και φυσικά η διαστροφή είναι αυτή που κάνει σήμερα τον άνθρωπο να επιλέγει πραγματικά ανάμεσα σε αυτό το ωραίο, να πω ένα παράδειγμα, σε μια κίνηση που έκανε κάποιος να ελεήσει 5 ανθρώπους και να τους ταΐσει και να τους ποτίσει, να επιλέγουν ακόμα και κόντρα σε αυτό και να μην ελεούν και να μην ποτίζουν και να μην ταΐζουν. Είπαμε ότι πολλοί κάνουν την αρετή για άλλους σκοπούς, έτσι. Ένα παράδειγμα, κάνει ο άλλος μια ελεημοσύνη της τάξης των 100.000 ευρώ για να απαλλαγεί από τη φορολογία που έχει ή να ξεπλύνει μαύρο χρήμα. Δεν είναι όμως ο σκοπός μας αυτό. Ο σκοπός μας είναι να μετράει ενώπιον του Θεού η πράξη που θα κάνουμε. Γιατί πράξεις καλές κάνουν οι πάντες και αυτοί που δεν πιστεύουν κάνουν καλές πράξεις. Γιατί όπως είπαμε η αρετή είναι ζηλευτή από όλους. Έτσι. Τόσο πολύ δυνατό πράγμα είναι η αρετή που ακόμα και να πάσχει κανείς δεν τον ενοχλεί όταν έχει αρετή. Αντιμετωπίζει το πάθος του, δηλαδή αυτό που πάσχει, την αρρώστια του, τη φτώχεια του, οτιδήποτε άλλο, να αντιμετωπίζει με τρόπο ούτως ώστε δεν τον πειράζει. Έτσι. Γι' αυτό και ο Θεός περιμένει και βλέπει μάλλον να θέλετε την αρετή πολλές φορές από όλους, αλλά και όλοι ωφελούν τον άνθρωπο της αρετής, είτε γιατί τον θαυμάζουν, είτε γιατί τον βοηθάνε κιόλας και μια φορά. Δηλαδή ένας κακός μπορεί να βοηθήσει σε μια κοινή προσπάθεια που θα γίνει από ανθρώπους οι οποίοι επιδιώκουν την αρετή, για τους δικούς του λόγους. Ενώ ο ενάρετος ποτέ δεν θα βοηθήσει τον κακό για να κάνει μια κακία. Το πιο ισχυρό πράγμα λοιπόν είναι η αρετή και το πιο αδύνατο είναι η κακία. Γιατί η αρετή μεν
Όπως σας είπα, και όταν ο άνθρωπος ακόμα υποφέρει, είναι στην πρώτη γραμμή της επιδίωξής του, ενώ η κακία, ακόμα και όταν ο άνθρωπος υποφέρει, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, όταν υποφέρει, πιο πολύ τον βασανίζει. Έτσι. Οι κακίες που έχει μέσα του και τα μίση και οι επιδιώξεις που δεν μπορεί να τις κάνει, γιατί είναι άρρωστος, το βασανίζουν πιο πολύ. Ενώ ο άνθρωπος αιρετής δέχεται και την ασθένειά του, δέχεται την αδυναμία του, δέχεται και τα πάντα, οτιδήποτε και να είναι αυτά. Βλέπετε λοιπόν σε κάθε περίπτωση ότι η αρετή είναι σύμμαχος, θεϊκός και μας βοηθάει στα πάντα. Είναι φυσικά και ένα, να το πούμε και αυτό, και ένα φρούριο και ένα όπλο που βοηθάει και ολόκληρη πόλη, έτσι, γιατί σε μια πόλη όπως ξέρουμε που δεν πάει καλά, δεν πάει καλά γιατί υπάρχει κακία, βασιλεύει κακία. Όταν όμως βασιλεύσει η αρετή σε μια ομάδα ανθρώπων, τότε πάει και η ομάδα των ανθρώπων καλή. Ζει λοιπόν με ασφάλεια ο άνθρωπος της αρετής, γιατί δεν τον προσβάλλει το κακό. Οι άλλες προσβολές, ούτως ή άλλως θα γίνουν. Είτε είσαι καλός είτε κακός, θα αρρωστήσεις, θα πεθάνεις, θα τρακάρεις, θα εκείνο, θα το άλλο. Όταν όμως είσαι της αρετής, ξέρεις πολύ καλό ότι είσαι ασφαλής, γιατί έχεις και ουρανό μέσα στην επίγεια προσπάθειά σου. Και ξέρεις και το άλλο, ότι εφόσον έχεις αρετή, αν χτυπούν αυτή την αρετή κάποιοι, γίνεται πιο δυνατή η αρετή. Ενώ η κακία, δηλαδή έναν κακό, άμα τον πάρει τα λεφτά τα οποία έχει τις κακίες του, τότε αυτός έσβησε, πάει. Τον άνθρωπο της αρετής, άμα τον πάρει τα λεφτά που έχει, θα βρει έναν τρόπο να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός και να γίνει καλύτερος. Αναφέρω φυσικά τα λεφτά, σαν ένα παράδειγμα πάντα, γιατί απέναντι στον Χριστό είναι τα λεφτά. Η κακία, ξέρετε, που τη τρέμει μπροστά στην αρετή, ο διάβολος τρέμει μπροστά στον Χριστό, έτσι, και γι' αυτό έχει πολλές φορές, τις περισσότερες, μία έτσι απίθανη ορμητικότητα εναντίον της, έτσι. Παράδειγμα, κάποιοι έχοντας τη δύναμη της εικόνας, γεμίζουν τις τσέπες τους με λεφτά και αρχίζουν και εξαπολύουν από εκεί μύδρους κατά της αρετής. Γιατί η κακία νιώθει την αδυναμία της μπροστά στην αρετή, ο κακός νιώθει την αδυναμία του μπροστά στον άνθρωπο της αρετής, ο οποίος είναι τόσο δυνατός και ξεπερνάει τα θέματα του καθημερινά, χωρίς να χρειάζεται λεφτά για να τα ξεπεράσει. Γι' αυτό και θέλει προσοχή, επειδή η κακία, επειδή η αρετή επενείται ακόμα και από τους κακούς, θέλει προσοχή να μην υπάρχει προσβολή σε αυτό. Γι' αυτό πολλές φορές, όταν μας επηρεάζει κάτι, απέχουμε από την κακία και τοπικά, όχι μόνο τροπικά. Απέχουμε από τον άνθρωπο της κακίας για να μην μας επηρεάσει και γίνουμε και εμείς κακοί. Η παρουσία λοιπόν της αρετής και μόνο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, αρκεί να λυπήσει αυτόν που ζει μες στην κακία. Δηλαδή, αν είσαι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη καλοσύνη σε σένα που είσαι κακός, θα σε συγκινήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα και να αρνηθείς να κάνεις κάτι, θα σε συγκινήσει ο τρόπος του, οι πράξεις του, οι παρουσίες του. Πολλές φορές λοιπόν, χωρίς να ελέγχεται η κακία, είναι αυτό που αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους. Βλέπετε, δεν του κάνω κάτι κακό του αλλού, αλλά επειδή επιδιώκω την αρετή και την προτιμώ, εκείνο ζηλεύει. Και λέει μέσα του, γιατί να είναι αυτός έτσι. Γιατί να μην είσαι και εμάς. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, όλοι επαινούν την αρετή, γιατί η αρετή δεν κάνει κακό, παρά μόνο κάνει καλό. Να το πούμε και διαφορετικά, αν θέλετε. Αποκεφάλισε ο Ηρώδης τον πρόδρομο, έτσι. Στους αιώνες των αιώνων, ποιος μακαρίζεται. Βλέπετε κανένα να επαινεί τον Ηρώδη. Ακόμα και οι κακοί όμως επαινούν τον πρόδρομο, έτσι. Γιατί είναι ο πρόδρομος. Και όπου και να πάμε θα δούμε η εικόνα του και η εκκλησάκη του και προσκύνημά του. Του Ηρώδη έχει προσκυνήματα πουθενά. Έχει εκκλησάκια, έχει φωτογραφίες του Ηρώδη πουθενά. Είδατε. Όχι. Ενώ του προδρόμου υπάρχουν παντού. Και φυσικά ο ένας αποκεφάλισε, έκανε τον δυνατό και ο άλλος αποκεφαλίστηκε και ήταν αδύναμος. Προσπάθησε λοιπόν να κλείσει ένα στη μια γλώσσα του προδρόμου, αλλά κόβοντάς τη άνοιξε χιλιάδες στόματα και εκατομμύρια ανά τους αιώνας των αιώνων να μιλούν για αυτά. Άρα η κακία είναι και αυτοκαταστροφική.
Βλέπετε, ενώ η αρετή μόνο αυξάνει το καλό. Έτσι λοιπόν, τίποτα δεν είναι πιο καθαρό, πιο λαμπρό, πιο όμορφο από την αρετή. Και θα πούμε και ακριβώς τι είναι αρετή, δηλαδή παρακάτω, με λέξεις, για να ξεκαθαρίσετε μέσα στο μυαλό σας ότι αυτά τα κακά εντός εισαγωγικών που λέμε, τελικά είναι αυτά τα οποία μας κάνουν πιο δυνατούς στην αρετή. Τα κακά της πρόσκαιρης αυτής ζωής, που δεν μπόρεσα να γίνω, ξέρω εγώ, να εξελιχθώ και να γίνω κάτι, που δεν μπόρεσα να έχω πολλά λεφτά, που δεν μπόρεσα να έχω 4 αυτοκίνητα κτλ. Όλα αυτά τα κακά είναι η αρετή στην ουσία που έχεις. Υπερισχύει λοιπόν στην πραγματικότητα το καλό, όσο και αν φαίνεται κάτι άλλο. Και όπως σας είπα, ακόμα και για τις πατρίδες, η δύναμη της αρετής είναι αυτή η οποία αντιμετωπίζει τον εχθρό και όχι κάτι άλλο. Όλα τα άλλα έχονται προσθετικά. Και φυσικά μένει παντοτινά η αρετή μαζί μας, γιατί, να το πω και με ένα άλλο παράδειγμα, αυτό που θα επικαλεστεί κάποιος τώρα, ακόμα και η κακή, προσέξτε, είναι ο Άγιος. Ενώ τον άγριο, αυτό που πέθανε μέσα στην αμαρτία και μέσα σε αυτά, δεν τον επικαλεστεί κανείς. Εκτός πια είναι σατανιστής. Τον Άγιο θα τον επικαλεστεί ακόμα και η χαρτορίχτρα και ο μελλοντολόγος και οτιδήποτε, γιατί η δύναμη. Ενώ αυτόν τον έρωνα, ξέρω εγώ, που έκαψε τη Ρώμη, ποιος τον λογαριάζει. Και βλέπετε λοιπόν τη διαχρονική αξία της αρετής που έρχεται σε εμάς να φανερωθεί σαν μια προτίμηση, σαν έρωτα στην ουσία, να κάνουμε το καλό και όχι το κακό. Και όποτε κάνουμε το κακό, να το θεωρούμε αδυναμή και να το αναγνωρίζουμε. Έτσι. Και γιατί στο κάτω-κάτω να τα κάνουμε όλα αυτή η ζωή που θέλει κακία, αφού δεν εγκαταλείψουμε αυτή τη ζωή. Θα ζήσουμε σε μια ζωή η οποία μόνο η αρετή έχει αξία. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος είναι της αρετής, όταν κάνει λάθη, μετανοεί γι' αυτά και δεν επιθυμεί να ζήσει αυτή τη ζωή. Και φυσικά επειδή είμαστε άνθρωποι και θέλουμε να ξέρουμε και τα ωφέλη της, είναι κυρίως το όφελος, είναι η ανωτερότητα η οποία μας λείπει πάρα πολύ από τη ζωή μας, γιατί συνεχώς ο άνθρωπος πέφτει και πέφτει φυσικά από την ροπή του προς την κακία. Η κακία είναι και μια τιμωρία πριν την κόλαση, γιατί αυτός που έχει μέσα του κακία τιμωρείται και δεν μπορεί να ησυχάσει ήδη πριν. Ενώ αυτός που έχει αρετή νιώθει τη νίκη, όπως λέμε, την αξία της νίκης και λέει: κοίταξε τι ωραία που κατάφερα, ξέρω εγώ, να νηστέψω. Κοίταξε τι ωραία που κατάφερα να κόψω το τσιγάρο. Κοίταξε τι ωραία που κατάφερα να κόψω το ποτό. Κοίταξε τι ωραία εκείνη, κοίταξε τι ωραία το άλλο. Και το χαίρεται αυτό, χωρίς να επιφανεύεται ποτέ, γιατί πάντα, όπως βλέπουμε, όταν επιλέξεις το δρόμο του Θεού, της αρετής, εκείνος κάνει όλα τα υπόλοιπα. Εσύ πρέπει να επιλέξεις και να σταθείς σταθερά, ιδίως στην αρχή, εκεί, χωρίς να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έτσι. Αυτός λοιπόν ο οποίος έχει πλούτο εσωτερικό, δεν τον πειράζει ούτε η φτώχεια και πάλι θα βρει τρόπο και ψυχική δύναμη να τα καταφέρει. Αυτή είναι λοιπόν η αρετή, αδελφοί μου, η οποία κάνει τους ανθρώπους ευχάριστους, ευγνώμονες, φιλάνθρωπους, ήρεμους και ήμερους, αν θέλετε. Το ήμερος αναφέρεται πιο πολύ στο αν θυμώνουν ή όχι. Και τους κάνει και σταθερούς. Ποια είναι η μοναδική σταθερότητα σε εμάς που ξέρουμε πάρα πολύ καλά? Είναι η σταθερότητα της ταπείνωσης. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, δεν μπορεί να το μετακινήσει ούτε η επίθεση του κακού, αλλά ούτε και η δεξιά επίθεση του επένου. Είναι σταθερός εκεί. Και σταθερός είναι ο άνθρωπος της αρετής, λοιπόν, ο οποίος φρόντισε σιγά σιγά να χτίζει μια πνευματική προσωπικότητα και να κοιτάζει και λίγο τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο Θεός μας έδειξε σίγουρα, αδελφοί μου, ότι υπάρχει μια ζωή, όπως σας είπα, που είναι απαλλαγμένη από λύπη. Και αυτή η ζωή δεν είναι τότε η ζωή του μέλλοντος αιώνας, αλλά είναι ήδη η ζωή αυτή που ζούμε. Αρκεί να είναι ζωή της αρετής. Τότε δεν θα λυπηθείς ποτέ. Ο λόγος που λυπάσαι περισσότερο είναι γιατί δεν μπόρεσες να επιτύχεις τις κακίες τις οποίες είχες προγραμματίσει. Αυτός είναι ο λόγος που λυπάσαι.
Η αρετή όμως, που είναι η μητέρα με όλη τη σημασία της λέξης, γι' αυτό έχει και πολλά παιδιά, σε εξασφαλίζει και από εδώ. Και θα σε εξασφαλίσει φυσικά και αργότερα. Επαναλαμβάνω, ως αυτό που μετράει δηλαδή ο Θεός ποιο είναι, ότι η προαίρεσή σου ήταν να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν λοιπόν υπολογίζει τα τραύματα τα οποία θα έχεις μέχρι να φτάσεις εκεί, αλλά υπολογίζει με πόσο κόπο στάθηκε στην καλή σου προαίρεση να αγαπάς την αρετή και όχι την κακία. Η αρετή, η οποία όπως είπαμε ωφελεί τον άνθρωπο ακόμα και όταν φύγει από τη ζωή, και στη ζωή τον ωφελεί, αλλά και μετά το πέρας αυτής της ζωής, γι' αυτό την έχουν ανάγκη όλοι, άσχετα αν λένε άλλες σαχλαμάρες. Θα γίνουν αγώνες φυσικά και για την αρετή, για να τη διατηρήσουμε, αλλά θα είναι ωραίοι αγώνες. Ούτως ή άλλως είπαμε, σκεφτείτε το απλά, κάπου θα αγωνιστούμε. Όλοι αγωνίζονται κάπου. Γιατί να μην αγωνιστούμε στην αρετή, η οποία και θέλημα Θεού είναι, αλλά και μας εξασφαλίζει την ψυχική μας ηρεμία, από την οποία υποφέρουν σήμερα οι άνθρωποι. Έτσι. Το κέρδος λοιπόν της καλλιέργειας αυτής θα είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό ας υπομένουμε, γι' αυτό να μην διστάζουμε, γι' αυτό να καλλιεργούμε κάθε στιγμή αυτό το οποίο φαίνεται για τον κόσμο ότι είναι στερητικό, αλλά για μας είναι τόσο εύκολο, γιατί το κάνει ο Θεός, αλλά και τόσο μεγάλο και όχι δουλικό, αλλά ελεύθερο, με την έννοια ότι μας αποδίδει στο τέλος την ελευθερία την οποία έχουμε στην πραγματικότητα. Ο Θεός λοιπόν έκανε τον άνθρωπο ικανό να διαλέξει. Τι να διαλέξει, ή την αρετή ή την κακία. Πολλές φορές η κακία φαίνεται ότι έχει μια δύναμη. Αλλά όταν γνωρίζεις τον Χριστό, ξέρεις πάρα πολύ καλά ποια είναι αυτή η δύναμη. Και ξέρεις πολύ καλά ότι δεν συμποδίζει τίποτα για την αρετή. Ούτε άμα είσαι νέος, ούτε άμα είσαι γέρος. Αν θέλω να δικαιολογηθούμε, λέει, νέος είμαι τώρα, κάνω τη ζωή μου. Πάλι τη ζωή σου θα κάνεις. Γέρος είμαι τώρα, δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Πάλι θα κάνεις πράγματα. Και φυσικά, για να το κάνω πιο εύκολο μες στο μυαλό σας, όλα αυτά από τη ζωή των Αγίων φαίνονται ξεκάθαρα, γιατί υπήρχαν και Άγιοι οι οποίοι αγίασαν με μαρτυρικό τρόπο σε ηλικία 110 ετών. Έτσι. Δεν εμπόδισε ούτε η ηλικία. Και υπήρξαν και Άγιοι που μαρτύρησαν σε ηλικία 2 ετών. Καμιά στιγμή δεν εμπόδισε η ηλικία στην επιλογή της αρετής, στην προαίρεση. Φυσικά από την προαίρεση αυτή μας δίνει και ο Θεός το δικαίωμα να το γνωρίσουμε ή όχι, έτσι. Θα μου πείτε τι μεγάλο πράγμα αυτό. Αυτό είναι το αυτεξού σου του ανθρώπου. Σε έφτιαξε ο Θεός και σε άφησε ελεύθερο, συγγνώμη, να επιλέξεις αν θες να είσαι μαζί του ή όχι. Βλέπετε. Σε άλλη περίπτωση θα σε ανάγκαζε να είσαι μαζί του. Αυτό όμως κάποια στιγμή θα έσκαγε ούτως ή άλλως ή θα μπορούσε να παραμείνει. Γι' αυτό λοιπόν, αν έχουμε τον Χριστό και δεν παίρνουμε τίποτα από αυτόν, όλο το έγκλημα είναι δικό μας, έτσι. Τι να λέμε τώρα. Είναι ο ίδιος ο Χριστός μπροστά σου. Με χίλιους δύο τρόπους φανερώνεται. Ας πούμε όμως έτσι επιγραμματικά, ολοκληρώνοντας, πώς μπορούμε να γίνουμε ένα άρετη, ας πούμε ένα δεκάλογο, ξέρω εγώ, έτσι. Ο οποίος θα είναι πάλι να μας θυμίσει μερικά πράγματα. Γιατί υποτίθεται ότι τα ξέρουμε και τα εξασκούμε κιόλας. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να γίνουμε ενάρετοι. Πρώτον, θυμόμαστε τις αμαρτίες μας. Όταν θυμάται τις αμαρτίες του κανείς, τότε σίγουρα αποφεύγει να τις επαναλάβει, έτσι. Και αυτό είναι ένα πολύ βασικό, το πρώτο. Δεύτερον, για να υποφέρουμε τους κόπους που θέλει η αρετή, που συνέχεια κόβουμε τη ροπή μας προς τον κακό ή κάνουμε έναν αγώνα, έτσι, με νηστείες, προσευχές και αυτά, πρέπει να προσπαθούμε να αγαπάμε τον Θεό περισσότερο. Διαβάζοντάς τον, προσευχόμενοι σε αυτόν, βλέποντάς τον, όσο αγαπάς, τόσο πιο εύκολα κάνεις τον δρόμο της αρετής. Το τρίτο είναι, αδελφοί μου, η ακρίβεια. Έτσι. Δεν είπε ο Χριστός, όσα δεν θέλετε να σας κάνουν, αλλά είπε, όσα θέλετε εσείς να κάνετε στους άλλους. Ξεκάθαρα, έτσι. Γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε μια στάσιμη κατάσταση. Αλλά όταν λέμε ότι εμένα θέλω να μου μιλάνε όμορφα, το κάνουμε εμείς πρώτοι. Πάμε, βρίσκουμε έναν και το κάνουμε. Ή όταν θέλουμε να μας προσέχουν, προσέχουμε εμείς.
και ούτω καθεξής βάλετε με το μυαλό σας χιλιάδες πράγματα. Το τέταρτο, το βασικό, είναι ότι επειδή έτσι είναι η ζωή, δηλαδή βρισκόμαστε στην ουσία μέσα σε ένα καράβι το οποίο συνεχώς προσβάλλεται από φουρτούνες. Πρέπει να κάνουμε αρχή μόνιμα. Στο Άγιο Όρος λέγαμε κάθε μέρα καινούργια αρχή για να μπορέσεις να επιτύχεις κάτι. Πολύ βασικό λοιπόν για το δρόμο της αρετής είναι να κάνεις αρχή. Εγώ θα το πω καθημερινά, εσείς πέστε κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό, κάθε συνέχεια. Πέμπτον, να φροντίζουμε γι' αυτό και όπως είναι στη διδασκαλική, στην παιδαγωγική τάξη, να μιλάμε και γι' αυτό, να ακούμε και γι' αυτό, να πράττουμε και γι' αυτό. Τότε μόνο συγκεντρώνουμε μεγάλο βαθμό εξάσκηση της αρετής. Οπότε, αρετή πρέπει να μεταδίδεται και στους άλλους, ακόμα και με λόγο. Το έκτο είναι ότι πρέπει να μισήσουμε. Και το λέω να μισήσουμε, είναι η μοναδική, αν θέλετε, περίπτωση που επιτρέπεται το μίσος, να μισήσει τον διάολο και τα σύν αυτό. Και την κακία, στην ουσία, την αμαρτία, όλα αυτά τα οποία έκανες. Τα μισείς πρώτα και μετά ο δρόμος γίνεται πολύ εύκολος για να προχωρήσεις. Έβδομο, ξέρετε πολύ καλά ότι μέχρι να βγούμε από το σπίτι για να πάμε να εξασκήσουμε την αρετή, κάποιες ώρες ζούμε μέσα στο σπίτι. Έτσι. Τώρα όλοι λένε, κλειστήκαμε στο σπίτι και τα λοιπά. Είναι πολύ πρόχειρο αυτό. Γιατί για κάποιον λόγο, αφού είσαι στο σπίτι, να το εκμεταλλευτείς. Έτσι λοιπόν, πρώτα αγωνιζόμαστε μέσα στο σπίτι και μετά απ' έξω. Έτσι. Γιατί αν κάνουμε τον καλό έξω από το σπίτι και μέσα στο σπίτι δεν κάνουμε τίποτα, τότε αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει. Αλλά όχι και μόνο αυτό. Ο αγώνας που έχεις να κάνεις, να προσευχηθείς, να νηστέψεις, να διαβάσεις, να σκεφτείς, να μετανοήσεις, γίνεται μέσα στο σπίτι πρώτα και μετά γίνεται απ' έξω. Πολύ βασικό λοιπόν να εκμεταλλευτούμε το σπίτι μας. Επίσης, πρέπει να φροντίζουμε για την αρετή ακόμα και όταν μας στεναχωρεί καμιά φορά. Και λέμε τώρα, εγώ αυτό έπρεπε να το πλακώ στο ξύλο τώρα. Και μας πιέζει αυτό που δεν το κάνουμε. Γιατί μπορεί να είναι και σωστό καμιά φορά. Αλλά λέμε, επειδή δεν είμαστε σίγουροι, ας μην το κάνω και ζοριζόμαστε. Εκείνο όμως θα σου φέρει μετά ένα καλό αποτέλεσμα. Καμιά φορά λοιπόν θέλει να αγωνιζόμαστε για την αρετή, ακόμα και με το ζόρι που έχει αυτό, αλλά και αυτό με χαρά να το κάνουμε. Να λέμε, κοίταξε, όσο σε πατήσω κάτω, εσύ που θες να κάνεις κακό τώρα, οτιδήποτε, να δούμε πού θα βγεις μετά. Και φυσικά, πολύ βασικό ένατο, δεν επιδιώκουμε την αρετή για τους ανθρώπους. Για το Θεό την επιδιώκουμε. Βέβαια, όλο αυτό μετά γυρίζει πάλι στους ανθρώπους, έτσι. Αλλά δεν θα το κάνεις για το φαίνεστε, να είμαι καλός για αυτούς. Καλύτερα να είσαι τον εαυτό σου, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, η πνευματική ευγένεια είναι διαφορετική. Δεν είναι savoir vivre. Και μην ανησυχείς. Ούτως ή άλλως, ό,τι κάνεις για το Θεό θα επιστρέψεις πάλι στους ανθρώπους. Και η ενάρετη σου ζωή θα ωφελήσει πολύ κόσμο γύρω σου. Άρα όχι απευθείας για να φαινόμαστε, σε καμιά περίπτωση. Και δέκατο, έτσι όπως είπαμε, όταν αποφασίσουμε να κάνουμε αγώνα για την αρετή, τον κάνουμε συνολικά. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος, είναι και λίγο παράξενο, έτσι. Α, εγώ έχω φροντίσει να είμαι 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα, οπότε ελιμοσύνη δεν κάνω. Τέλειος. Κάνω τα άλλα. Και δεν γίνεται. Ή να πει κάποιος, εγώ φροντίσει 1, 2, 3, 4 πράγματα, αλλά νηστεία δεν κάνω. Δεν γίνεται. Πρέπει από όλα να κάνουμε, που πολλές φορές βέβαια αυτό έχει και μια ειδικό τρόπο για να γίνεται, από όλα να κάνουμε για να δείξουμε πραγματικά ότι η ζωή μας είναι διαφορετική και ότι θέλουμε να κάνουμε μια άλλη ζωή, αδελφοί. Έτσι, αυτό είναι το μυστικό. Να κάνουμε μια άλλη ζωή. Και φυσικά, ο διάβολος πολεμάει τον άνθρωπο όταν το δει γυμνό από αρετή, έτσι. Θυμάστε που είχαμε πει και άλλη φορά ότι δεν μας πειράζει τι μας κάνουν οι άλλοι κακίες, μας πειράζει αν δεν έχουμε άμυνα. Και σε αυτή την περίπτωση αυτό συμβαίνει. Δηλαδή τι, αν ο αγωνιστής δεν αγωνίζεται, τότε τον παίρνει ο διάβολος. Και πάλι από τη φιλανθρωπία του Θεού, μπας και τον ξυπνήσει. Όταν
ο αγωνιστής δεν μετέχει στα μυστήρια, τον παίρνει ο διάβολος. Γιατί? Γιατί το βρήκε γυμνό. Όταν όμως είναι ντυμένος, δεν μπορεί να τον πειράξει και κάνει πίσω. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτό το δεκάλογο να σας πω ότι έχουμε και μία έτσι διαίρεση όσον αφορά στην εξάσκηση της αρετής. Το πρώτο είναι ότι κάποιος επιδιώκει να αποφύγει το κακό, είναι μια πρώτη φάση, και άλλος επιδιώκει να κάνει το καλό. Και τα δύο μαζί όταν συνενωθούν έχουμε το απόλυτο. Αλλά μερικοί είναι ακόμα στο στάδιο ότι αποφεύγω το κακό. Και αυτό καλό είναι, αδελφοί μου, θα έρθει και η ώρα που θα κάνεις και το καλό. Πολύ βοηθητικό στην αρετή, όπως είπαμε και πριν, είναι να ακούμε και να διαβάζουμε. Και όταν λέω να ακούμε και να διαβάζουμε, όχι όλα τα άλλα τα οποία μπορεί να είναι και άχρηστα, αλλά μιλάμε για την γραφή. Για την γραφή και όχι για τους γραφιάδες. Δεν ακούμε τους γραφιάδες, ακούμε τη γραφή, την Αγία Γραφή. Εμπόδια θα υπάρξουν πολλά, έτσι. Αλλά κυρίως, μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η προαίρεσή μας. Εκεί θα εντοπίζετε λοιπόν τον εαυτό σας. Αν θέλω το καλό ή αν θέλω το κακό. Όλα τα άλλα ξεπερνούνται σιγά σιγά. Και φυσικά θα τη διαφυλάτουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί ό,τι και να σου δώσει ο Θεός, αν δεν το φυλάξεις, θα το χάσεις. Με ποιο τρόπο λοιπόν φυλάμε την αρετή, να μην μας φύγει? Θα έλεγε κανείς να τη δέσουμε κάπου ή να δέσουμε εμάς, μην περπατήσουμε και κάνουμε κακό. Όχι. Την αρετή, αδελφοί μου, όταν την έχουμε, πρέπει να μην ξέρουμε ότι την έχουμε. Εμείς αγωνιζόμαστε για την αρετή γιατί μας αρέσει. Το πόσο ενάρετος είσαι δεν το ξέρεις εσύ. Το ξέρει μόνο ο Θεός. Οπότε η ταπείνωση είναι που φυλάει την αρετή. Απλή να είστε. Επιδιώκω την αρετή γιατί μ' αρέσει. Τίποτα παραπάνω. Δεν μετράμε με το μέτρο πόσα εκατοστά Άγιοι έχουμε γίνει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε είναι και στόχος αυτό να κάνουμε καλές πράξεις με άγχος να αγιοποιηθούμε. Όχι. Πρέπει να γίνει τρόπο ζωής και μετά να γίνει και τρόπο ζωής αυτό. Ότι δεν έκανα τίποτα εγώ. Που κάνω, προσπαθώ να κάνω αυτό που μου αρέσει. Μα λέει, δεν κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Ναι, προσπαθώ αυτό που μου αρέσει να είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Και έτσι όμορφα το κάνουμε. Γι' αυτό και αυτός που είναι ενάρετος πραγματικά αποφεύγει το θαυμασμό των ανθρώπων και τη δόξα την ανθρώπινη, γιατί ξέρει ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται για τέτοιο λόγο, αλλά γίνονται για το Θεό και φοβάται κιόλας να μην τη χάσει προσφέροντάς τη στους ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικό, ένας γέροντας, θυμάμαι κάποτε, το έλεγε εκεί στο Άγιον Όρος, ότι τον επενούσαν. Όταν τον επενούσαν θύμωνε και έλεγε, τι έγινε, εγώ προσπάθησα τόσα χρόνια να κάνω αρετή και εσύ τώρα θα με τη χαλάσεις με μια κουβέντα, και τους αποστόμανε. Γι' αυτό φυσικά, να ξέρετε ότι ο καιρός για αρετή είναι τώρα, έτσι, όχι εχθές ούτε αύριο, και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μας σώσει, προσέξτε το και αυτό πάρα πολύ καλά, αδελφοί μου, αν έχουμε κάποιον πρόγονό μας που ήταν ενάρετος, ή ο Άγιος μας που ήταν ενάρετος, ή ο συγγενής μας που ήταν ενάρετος, ή ο γείτονάς μας που είναι ενάρετος. Πρέπει εμείς να είμαστε. Βοηθάνε και αυτά, αλλά δεν ωφελούν άμεσα, γιατί εκείνος ήταν ενάρετος για τον εαυτό του. Πρέπει και εσύ να είσαι ενάρετος για τον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές, να το πούμε και αυτό, πολύ βασικό, φαίνονται ενάρετοι, αλλά δεν είναι, ούτε αυτό μας ενδιαφέρει, αλλά το λέω για να μην πέσετε στην παγίδα, στην προσπάθειά σας να έχετε ένα πρότυπο. Προσέξτε το, πάρα πολύ αυτό, ειλικρινείς ανθρώπους να έχετε σαν πρότυπα, αγίους ανθρώπους να έχετε σαν πρότυπα, αλλά και πουθενά να μην είστε, ας πούμε, στην κορυφή ενός βουνού να είστε, έχετε τους μάρτυρες, έχετε τους Αγίους μας, έχετε την Αγία Γραφή, έχετε κάθε ώρα και στιγμή το μεγάλο αυτό παράδειγμα, περί του ποιου και τι είναι αρετή. Εύχομαι να είστε γεροί, να προσέχετε το στόμα σας, να εύχεστε και για μένα που έκλεισα ένα χρόνο επίσκοπος της Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, κάτι που δεν έγινε ούτε εύκολα, κάτι που δεν έγινε με τον τρόπο τον οποίο ξέρετε εσείς, με την έννοια ότι ούτε σε θρόνους καθίσαμε χρυσούς, ούτε λεφτά παίρνουμε από αυτό το επάγγελμα,
ούτε μας τιμούν οι κοσμικοί άρχοντες από αυτό το επάγγελμα, όπως έχετε συνηθίσει να γίνεται στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά αυτό το ιερό επάγγελμα που ήρθε μετά από απρόβλεπτες καταστάσεις, είναι κάθε μέρα ένα σκάμα και ένας αγώνας μακριά από τον κόσμο και εναντίον του κόσμου. Γι' αυτό και θέλω να προσεύχεστε όλοι για να παραμένει ο Επίσκοπος αυτός όπως ήταν στην αρχή και μακριά και στη συνείδησή του, αλλά και στην πράξη, μακριά από τον κόσμο. Μαζί με τους ανθρώπους και μακριά από τον κόσμο. Να προσεύχεστε και για την Κυριακή, τη Δήμητρα, τη Νίκη και τη Βασιλική. Κυριακής, Δήμητρας, Νίκης και Βασιλικής. Εύχομαι να περάσετε καλά αυτή την εβδομάδα, να γιορτάσετε και τα εισόδια της Παναγίας μας, τώρα που θα είναι την Παρασκευή, και ο Θεός σας φωτίζει σε κάθε τι που είναι αρετή και όχι κακία. Αμήν.